για την αυριανή ημέρα. Υπάρχει η πρόθεση από τη δική σας την πλευρά. Δεν έχετε ξεκαθαρίσει βέβαια τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσετε σε κάποιες εκδηλώσεις για την επέτειο από τον ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου. Αλλά υπάρχει η αστυνομική απαγόρευση, υπάρχει διάσταση των απόψεων μεταξύ της Ένωσης Δικαστών Εισαγγελέων και Συνταγματολόγων. Υπάρχει το κοινό ανακοινωθέν, το οποίο μετά από πρωτοβουλία δική σας συνυπέγραψε το ΣΥΡΙΖΑ και το ΜΕΡΑ25. Τι προτίθεστε να κάνετε αύριο? Κύριε Παπαδάκη, νομίζω ότι όλος ο κόσμος ξέρει την υπεύθυνη στάση που κράτησε το ΚΚΕ όλους αυτούς τους μήνες της πανδημίας. Τόσο ως προς την εσωτερική του λειτουργία, όπου θυμίζω ότι ήταν το πρώτο κόμμα που προσάρμοσε τη λειτουργία του σε αυτές τις συνθήκες πριν ακόμα τις οποιασδήποτε απαγορεύσεις, όσο και στις δημόσιες εκδηλώσεις του που ήταν αρκετές και όπου όλες πραγματοποιήθηκαν με την σχολαστικότατη τήρηση των υγειονομικών κανόνων. Εδώ όμως το ζήτημα που προκύπτει από την απαράδεκτη, την αντιδημοκρατική, την αντισυνταγματική, σύμφωνα και με την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, απόφαση της κυβέρνησης μέσω του αρχηγού της αστυνομίας, αφορά ένα γενικότερο δημοκρατικό δικαίωμα, το δικαίωμα της συνάθρησης παραπάνω από τρία άτομα σε ένα μέρος. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό και δεν έχει καμία νομιμοποιητική ή ηθική ή πολιτική βάση. Περί αυτού πρόκειται. Ο γιορτασμός αύριο, αν μπορεί να υποθεί ο αγωνιστικός γιορτασμός της επετείου του Πολυτεχνείου, μιας σημαντικότατης επετείου για την νεοελληνική μας ιστορία και με το συμβολισμό και με το περιεχόμενο που έχει, ασφαλώς και θα πραγματοποιηθεί αύριο, επαναλαμβάνουμε, την αυστηρότατη τήρηση και τη σχολαστικότατη τήρηση όλων των υγειονομικών κανόνων. Θα Γιατί, κύριε Παπαδάκη... Θα υπάρχει μια συμβολική έτσι συγκέντρωση ή θα είναι μια ανοιχτή συγκέντρωση, ένα ανοιχτό κάλεσμα? Θα είμαστε, κύριε Παπαδάκη, όλοι όσοι πρέπει να είμαστε για να τιμήσουμε έτσι όπως πρέπει να τιμήσουμε, έτσι όπως τιμούμε εδώ και δεκαετίες, εδώ και 47 χρόνια αυτήν την σημαντικότητα. Κάτι ανάλογο της Πρωτομαγιάς. Κάτι ανάλογο της Πρωτομαγιάς. Ασφαλώς δεν μπορεί παρά να έχει έναν συμβολικό χαρακτήρα εκ των πραγμάτων. Νομίζω ότι αυτό προκύπτει και από όλες τις δημόσιες δηλώσεις του κόμματος. Όμως εδώ πρέπει να πούμε, κύριε Παπαδάκη, ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει η κυβέρνηση αυτό το ζήτημα. Κάποιος μίλησε και δεν ξέρω ποιος είναι. Έχει ένα διπλό στόχο. Αφενός. Μάλιστα. Τώρα που βρήκαμε παπά να θάψουμε 5-6, δηλαδή να ξεπερδεύουμε την επέτειο του Πολυτεχνείου και να φορτώσουμε στις πλάτες του λαού την όποια εξέλιξη της πανδημίας, λες και η όποια εξέλιξη της πανδημίας. Κύριε Δελή, για να μπορέσουμε να κάνουμε στον χρόνο το λίγο που έχουμε, να κάνουμε. Ευθύνες της κυβέρνησης. Κύριε Δελή, Γιάννη Πολίτη, την ερώτηση για να πάω μετά στον κύριο Κούλογλου και στον κύριο Παπαδημητρίου. Κύριε Ρέδε, δεν ξέρω αν ακούσατε νωρίτερα την τοποθέτησή μου. Και αν δεν την ακούσατε σήμερα, την ακούτε διαρκώς. Έχω βαθύ σεβασμό στο Κομμουνιστικό Κόμμα και το ξέρετε όλοι, και συναισθηματικό και ιστορικό. Και είμαι σίγουρος, αν έβγαινε μόνο το ΚΚΕ αύριο στον δρόμο, ότι θα τηρούσε απόλυτα τους κανόνες. Το έκανε και την Πρωτομαγιά. Ξέρετε τι φοβάμαι? Με άλοθη την πειθαρχία του Κομμουνιστικού Κόμματος, ότι πίσω θα χωθούν διάφορες ομάδες και θα επεκταθεί η πανδημία. Και μετά θα χρεώσουν σε εσάς, προς ένα ιστορικό κόμμα τυπικό, ότι εσείς βγάλετε τον κόσμο στον δρόμο. Αυτή τη διάσταση την έχετε σκεφτεί? Δεν μπορούμε να απολογηθούμε για τους άλλους. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι εμείς έχουμε την ικανότητα, έχουμε και την ευθύνη να περιφρουρούμε όλες τις εκδηλώσεις μας και να πραγματοποιούνται με τον τρόπο που πρέπει. Το αποδείξαμε στον κύριο Κούλογλου. Η Πρωτομαγιά ήταν ένα σημάδι για το πώς μπορεί σε αυτές τις συνθήκες να γίνουν τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Μάλιστα. Θα το ξαναπώ. Το ΚΚΕ είναι υπέρ της αυστηρής και της σχολαστικής τήρησης των υγειονομικών κανόνων. Εδώ όμως δεν πρόκειται για αυτό. Πρόκειται για ένα καθεστώς γενικευμένων απαγορεύσεων. Αυτό ακριβώς δεν μπορεί να γίνει ανεκτό. Γι' αυτό καλούμε την κυβέρνηση να το πάρει πίσω. Είναι λυπηρό αυτό που υπόθηκε από τον κύριο Παπαδημητρίου. Δεν είναι φίλη μας η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Είναι ένα σωματείο, είναι ένας οργανισμός με πολύ σημαντική παρουσία και απόψεις για όλα τα ζητήματα. Αυτό που κάνει η κυβέρνηση έχει διπλό στόχο, κύριε Παπαδάκη. Από τη μια να ξεμπερδέψει, έτσι νομίζει, κακομοίρα με το βαθύτερο νόημα του Πολυτεχνείου
Γιατί μεταξύ μας, κύριε Παπαδάκη, αυτοί που έχουν φέτος πρόβλημα με την εκδήλωση για το Πολυτεχνείο, την είχαν και πέρσι, θα την έχουν και του χρόνου. Και χωρίς την πανδημία. Είναι γνωστό αυτό. Είναι μυθολογία. Χρόνια κρατάει αυτή η μυθολογία. Κανένα τέτοιο για την πρόβλημα δεν υπάρχει. Για την αμφισβήτηση των εκδηλώσεων για το Πολυτεχνείο. Και το δεύτερο, ίσως και το πιο σημαντικό, είναι ότι προσπαθούν με τον τρόπο αυτό να φορτώσουν εκ νέου όλες τις ευθύνες για την εξέλιξη της πανδημίας στο λαό. Λες και δεν είναι η χώρη δουλειάς όπου δεν υπάρχουν οι παραμικροί έλεγχοι, τα μέσα μεταφοράς, τα σχολεία με τον τρόπο που ολοκληρώσαν ως τώρα και όλα αυτά που τους άνοιξε. Αυτά θα πρέπει να απαντηθεί, να απαντηθούν είναι πέρα για πέρα ευθύνη της κυβέρνησης για την εξέλιξη που έχουμε για την πανδημία και οφείλει να πάρει μέτρα για να ενισχύσει και το σύστημα υγείας.